Λοιπόν, πάμε στην Νατάσα Χορηγά, τη συνάδελφο δημοσιογράφο, για να μας δώσει κάποιες ειδήσεις. Νατάσα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Έχουμε μια είδηση από αστυνομικό δελτίο εδώ στα Γιάννα, καθώς παρασύρθηκε 12χρονη στη Δοδόνηση. Ευτυχώς δεν είναι σοβαρά τραυματισμένη. Ακριβώς. 12χρονη παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Σήμερα το πρωί στις 8 περίπου από διερχόμενο αυτοκίνητο. Το ατύχημα, όπως είπαμε, έγινε στη λεωφόρο Δοδόνης. Στο σημείο έφτασε άμεσα δυνάμη της τροχέας, ενώ το κοριτσάκι με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους κυρίως. Δεν φέρει το κορίτσι σοβαρά τραύματα και αυτό συνέβη. Ευτυχώς είναι καλά. Χρειάζεται προσοχή και από τους οδηγούς και από τους συνοδούς των παιδιών, από τους γονείς. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο κέντρο της πόλης και γενικότερα παντού. Πάμε να δούμε τους αριθμούς της πανδημίας, Νατάσα. Η μείωση συνεχίζεται. Τα κρούσματα είναι 4.388, με τους θανάτους να έχουν αγγίξει τους 29 και τους διασωληνωμένους 178. Πιο συγκεκριμένα για την Ήπειρο, τα κρούσματα είναι 134, με την κατανομή αναλυτικά να έχει ως εξής. Στο νομό Ιωαννίνων τα κρούσματα άγγιξαν τα 53, στο νομό Άρτας 37 κρούσματα, στο νομό Θεσπρωτείας 23 και αντίστοιχα στο νομό Πρέβαζας 21 νέα κρούσματα. Μάλιστα, 29 νεκροί δεν είναι λίγοι, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση σε κάθε περίπτωση της πανδημίας. Στην ίδια στιγμή που έχουμε αποκλιμάκωση της COVID-19, έχουμε την εμφάνιση ενός νέου ιού σε έξαρση, τέλος πάντων σε μεγαλύτερους αριθμούς κρουσμάτων. Έχουμε την ευλογιά των πιθήκων. Ακριβώς. Η ευλογιά των πιθήκων είναι μια νέα νόσος, ένας νέος ιός που κάνει την εμφάνισή του στην Ευρώπη. Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα στην Ιταλία, όπου το πρώτο κρούσμα που ανακοίνωσαν οι γιατροί του νοσοκομείου λοιμωδών νοσημάτων της Ρώμης ήταν ένα άτομο το οποίο επέστρεψε πρόσφατα στην χώρα αφού έκανε διακοπές στις Κανάριες νήσους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι το μόνο κρούσμα, καθώς στην Ευρώπη η νόσος έχει εξαπλωθεί με τη Βρετανία, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Υπάρχουν και κρούσματα. Ναι. Ακριβώς, να σημειώνουν κρούσματα, με την τελευταία, δηλαδή την Ισπανία, να έχει υπό επιτήρηση 8 άτομα. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Να σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια του δελτίου. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στη δημοσιότητα. Λίγα, κυρίες και κύριοι. Νατάσα, θα μιλήσουμε τα επόμενα λεπτά για την γενοκτονία των ποντίων. Καθώς σήμερα, 19η ημέρα του Μάη, έχουμε μαύρη επέτειο. Είναι επέτειο μνήμης για την γενοκτονία των ποντίων. Υπάρχουν μηνύματα πολιτικών αρχηγών, να πούμε κάποια πράγματα. Ακριβώς, η γενοκτονία των ποντίων είναι μια μαύρη σελίδα στην ιστορία μας. Βέβαια, κυβέρνηση και αντιπολίτευση έστειλαν τα δικά τους μηνύματα και έκαναν τις δικές τους αναρτήσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή την σημερινή ημέρα, δήλωσε ότι υποδεχόμαστε την 19η Μαΐου, τιμώντας τον ποντιακό πολιτισμό σε κάθε γωνιά της γης, ενισχύοντας τη θωράκιση της πατρίδας και αναβαθμίζοντας τη διεθνή της θέση. Και μετατρέπουμε σε αγώνα τις δύο λέξεις που συνοδεύουν κάθε δοκιμασία του έθνους μας. Δεν ξεχνώ. Φυσικά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ότι σήμερα τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των ποντίων, που οδήγησε στον θάνατο και τον ξεριζωμό ένα σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού με μεγάλη ιστορία. Φυσικά, δεν έμεινε σιωπηλό και το Πασόκ Κινάλ, αφού η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας, Ευαγγελία Λιακούλη, δήλωσε ότι μπορεί να πέρασαν 103 χρόνια, αλλά η μνήμη μένει άσβεστη. Δεν ξεχνάμε τα εκατοντάδες χιλιάδες αδέρφια μας στον Πόντο που βασανίστηκαν, δολοφονήθηκαν και ξεριζώθηκαν βία από τα χώματά τους. Τέλος, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δήλωσε: «Τιμούμε την ημέρα μνήμης της ποντιακής γενοκτονίας και στηρίζουμε τις διεκδικήσεις των ποντίων». 103 χρόνια. Το 1919 ακριβώς έγινε η γενοκτονία των ποντίων. Προηγήθηκε της μικρασιατικής καταστροφής κατά 3 χρόνια. Μάλιστα. Είναι μια μαύρη επέτειος πράγματι για τον ελληνισμό γενικότερα. Πάμε σε κάτι άλλο, Νατάσα, καθώς πριν λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή
Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ακριβώς. Ένας μεγάλος μουσικός, ένας σπουδαίος Έλληνας έφυγε από τη ζωή. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο. Ναι, βέβαια. Φυσικά. Ένας παγκόσμιος μουσικός. Ένας παγκόσμιος μουσικός. Και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ο Έλληνας μουσικός νοσηλευόταν σε νοσοκομείο στη Γαλλία από κορονοϊό, με κορονοϊό, ενώ την είδηση αυτή επιβεβαίωσε το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. 79 ετών, έτσι. 79 ετών. Έχεις ακούσει η μουσική του Παπαθανασίου, Νατάσα, γιατί είσαι νεότατη. Είμαι νεότατη, δεν γνωρίζω πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, η ιστορία και το έργο του Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι μεγάλο, καθώς είναι ένας μουσικός που γεννήθηκε στις 29 Μαρτίου του 1943 στο Βόλο. Στην αρχή ήταν αυτοδίδακτος, δεν είχε μεγάλη μουσική εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Σπούδασε, όπως είπαμε, μουσική, σκηνοθεσία, ζωγραφική. Και είναι εμβληματικό το έργο του, καθώς ο ίδιος συνεργάστηκε το 2001 με τον Αμερικανικό Οργανισμό, την NASA, αφού συνόδευσε τη διαστημική αποστολή, το έργο του Μελωδία. Μάλιστα. Μυθοδία. Πράγματι είναι το μουσικό έργο που συνοδεύει το ταξίδι της NASA προς τον Άρη. Ακριβώς. Σημαντικός μουσικός. Μαζί με τον Ντέμι Ρούσο είχαν κάνει ένα γκρουπ παγκόσμιας φήμης, τα παιδιά της Αφροδίτης. Ούτε αυτό Ακριβώς. Το ξέρεις, είμαι σίγουρος. Δεν το γνώριζα, ήξερα ότι έχει συνεργαστεί με τον Ντέμι Ρούσο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νατάσα. Κι εγώ. Κυρίες και κύριοι, αριστερή παρέμβαση τώρα. Προτάσεις για την αντιμετώπιση της πολλαπλής κρίσης της συγκυρίας. Ζώης Γαλατάς, Χρήστος Πατσούρας, Βαγγέλης Νάνος μίλησαν σήμερα στα τοπικά μίντια. Για πάμε να δούμε.